θέλω να πω το εξής. Επειδή μίλησε και ο κ. Γεωργίου για ένα θέμα με τη Διόρυγα, μου δίνει μια ευκαιρία να το πω. Δεν ξέρω τι κάνετε ως Δημοτική Αρχή. Μου προξενεί βέβαια κατάπληξη το γεγονός γιατί εγώ το 2011 που είχαμε το ίδιο πρόβλημα με κλειστή την γέφυρα εκεί, καταφέραμε σε πολύ μικρό χρόνο, με πολύ σημαντική πίεση και από τη Δημοτική Αρχή τότε, αλλά και από ανθρώπους της Διόρυγας και όχι μόνο, να ανοίξει πολύ σύντομα η Διόρυγα. Θεωρώ όμως, μην μπαίνοντας στην ουσία του θέματος το τι κάνει η Διόρυγα και αν θέλετε, στα εσωτερικά μιας ΔΕΚΟ, ίσως αυτό δεν αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά αφορά, κύριε Πρόεδρε, το Δημοτικό Συμβούλιο, το ότι πραγματικά αυτό που υπόθηκε, ότι έχει κοπεί στη μέση η επικοινωνία στο δημοτικό μας διαμέρισμα και βεβαίως από τη μεριά της Στερεάς του Καλαμακίου υπάρχει ένα σχολείο στο οποίο πηγαίνουν και παιδιά από τη μεριά της Κυραβρύσης και της Ισμίας. Και θέλω να πω το εξής, καταγγέλλοντας πραγματικά μία υπεύθυνη διευθύνουσα εκεί, λείπει εδώ γιατί με έχει εξοδίσει ο κ. Σπανός ως μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσίως, γιατί μου είπε ότι συμφωνεί απόλυτα με την κίνηση που κάναμε, να συνδράμει και αυτός, παρά το γεγονός ότι είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διόρυγας. Έτσι. Συναντήσαμε λοιπόν ως παράταξη, αφού κάναμε ένα έγγραφο και δεν μας απάντησε η κυρία στα τηλέφωνα για ένα ραντεβού, πολύ πολύ γρήγορα, κύριε Πρόεδρε. Κάναμε μία, μόλις στείλαμε το έγγραφο, αμέσως την επόμενη μέρα μας δέχτηκε. Στις 31 Αυγούστου λοιπόν βρεθήκαμε με την κυρία Διευθύνουσα, η οποία δεν θέλω να κάνω σχόλιο για την προσωπικότητα της κυρίας αυτής, άλλοι την τοποθέτησαν και έχουν άλλη την ευθύνη. Εκείνο που βγήκε από την όλη συζήτηση είναι το γεγονός ότι μας είπε ότι η γέφυρα θα είναι διαθέσιμη, αυτό μας το είπε στις 31 Αυγούστου 2018, ότι θα είναι πάλι διαθέσιμη για χρήση στους δημότες μας το τέλος Σεπτεμβρίου. Έχουμε 17 Οκτωβρίου σήμερα. Είπε λοιπόν ότι θα είναι στο τέλος Σεπτεμβρίου. Μία διευθύνουσα η οποία βγήκε με μία ανακοίνωση στις 28 Νοεμβρίου του 2017, ακούστε τώρα, ότι έκανε ένα δελτίο τύπου και είπε ότι δηλαδή 28 Νοεμβρίου, ότι την 1η Δεκεμβρίου θα κλείσει η Διόρυγα για 4 μήνες. Δηλαδή είναι Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, αρχές Μαρτίου θα έπρεπε η Διόρυγα να λειτουργεί. Η γέφυρα. Να λειτουργεί η γέφυρα. Σωστά. Γιατί η Διόρυγα είναι διάθετη διάπλωση. Έχω εδώ σωρία εγγράφων που αποδεικνύει, διότι όταν κλείνεις μία γέφυρα, σταματάς τη λειτουργία, τι σημαίνει από την 1η Δεκεμβρίου, σημαίνει τουλάχιστον ότι από τις αρχές Δεκεμβρίου έχεις ετοιμάσει, έχεις κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες, προκειμένου οι εργολάβοι να μπουν και να επισκευάσουν. Και μια και λένε ότι ήταν και μάλιστα μια επισκευή η οποία είναι από τις προγραμματισμένες επισκευές, έτσι. Λοιπόν, μπαίνεις και κάνεις την επισκευή της γέφυρας. Άρα λοιπόν έχεις έτοιμες έχεις κάνει ήδη τους διαγωνισμούς και είσαι σίγουρος ότι έστω και το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου θα μπουν οι εργολάβοι και θα ξεκινήσει το έργο. Λίγο ησυχία παρακαλώ. Αντί αυτού, επαναλαμβάνω ότι το δελτίο τύπου βγήκε στις 28 Νοεμβρίου και έλεγε ότι η γέφυρα θα κλείσει την 1η Δεκεμβρίου. Αντί αυτού, έχω μία σωρία εγγράφων, τα οποία λένε πότε ξεκίνησαν οι διαγωνισμοί. Δηλαδή, εδώ έχω διαγωνισμό, ο οποίος ξεκίνησε, για παράδειγμα, ξεκίνησαν, ας πούμε, μια προκήρυξη, η πιο σύντομη προκήρυξη για τη δημοπράτηση, έγινε 28-12. Ένα μήνα μετά, δηλαδή, από ότι έχει κλείσει η γέφυρα. Έγινε η προκήρυξη της δημοπράτησης. Ενώ θα έπρεπε να ξεκινήσει, επαναλαμβάνω, λογικά και προγραμματισμένα, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο να γίνουν και να έχουν τελειώσει η δημοπράτηση και να αρχίσει η επισκευή. Έτσι λοιπόν φτάσαμε μέχρι το Μάιο του 2018, έχω εδώ σωρία εγγράφων, να μην κρατώ το Συμβούλιο κύριε Πρόεδρε, 11 Μαΐου, το οποίο καλεί πάλι η Διόρυγα τους εργολάβους για μια διαπραγμάτευση. Δεν έχει τελειώσει δηλαδή. Η διαπραγμάτευση για τη Διόρυγα δεν έχει τελειώσει ούτε το Μάιο για τις εργασίες της, ούτε το Μάιο του 2018. Και φτάσαμε Οκτώβριο του 2018, είναι εδώ και ο Σπανός, Οκτώβριος του 2018, ουσιαστικά κλείνουμε 11 μήνες και η Διόρυγα είναι κλειστή. Η γέφυρα είναι κλειστή. Και δεν ξέρει κανείς, σας το λέω, πότε θα ανοίξει.
τέτοιες συμπεριφορές, κύριε Πρόεδρε, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει τώρα να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα θέμα καταγγελίας και έντονης διαμαρτυρίας κατά της διοίκησης, κατά της κυρίας αυτής που παίζει το ρόλο της διευθύνουσας, με απόλυτη επιτυχία από ό,τι καταλαβαίνετε. Έτσι. Μια καταγγελία στη λογική ότι ένα κομμάτι από τον πληθυσμό μας δεν μπορεί να προσεγγίσει το σχολείο που είναι δίπλα. Και είναι άδικο, για να μην το παίξω τώρα στη λογική του άδικου ή του λογικού, να λένε κάποιοι ότι αργήσαμε να κάνουμε και αυτό που κάναμε. Θα περίμενε κανείς από τη Δημοτική Αρχή να φέρει το θέμα, κύριε Πρόεδρε. Εγώ το θέτω πρώην Μερισσέ και θεωρώ ότι πρέπει να ψηφίσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο μια διαμαρτυρία για το θέμα αυτό, κύριε Πρόεδρε. Το θέτω εκτός, σε θέμα εκτός μερίσσας διάταξης. Να συνταχθεί μια διαμαρτυρία προς την διευθύνουσα και προς όλα τα μέλη της διοίκησης της προσωρινής γέφυρα, της ΑΕΔΙΚ, της Ανωνύμου Εταιρείας Διόργασης Κορίνθου, προκειμένου να λυθεί το θέμα αυτό. Είναι, το θεωρώ ότι είναι πραγματικά απαράδεκτο 11 μήνες μετά να μην ξέρει κανείς πότε θα λειτουργήσει η γέφυρα. Και οφείλω η ιδιότητα, η γέφυρα. Και οφείλω να σου πω και κάτι, θα μου επιτρέψετε μόνο αυτό να πω. Άκουσα και το εξής, σημειώστε κύριε Πρόεδρε, από τη διευθύνουσα, την οποία την έχουμε και μέρος στον LTO, έτσι. Και δεν ξέρω και τι άλλο κάνει. Λοιπόν, άκουσα λοιπόν από την κυρία αυτή, την κυρία διευθύνουσα, η οποία είπε το εξής, πραγματικά, κατά τη γνώμη μου, τελείως άστοχο, να μην πω άλλη, να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση. Ότι όσο η γέφυρα είναι πεσμένη, τόσο η διόργα βγάζει χρήματα. Άρα δεν συμφέρει την ΑΕΔΗ, η γέφυρα να είναι πεσμένη ή να μην υπάρχει καν. Είναι προτιμότερο, κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά. Να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει. Ωραία. Και να το αντιμετωπίσουμε. Όμως θέτω θέμα και θέλω να το βάλετε στο ψηφοφορία. Εγώ το θέτω θέμα ανεξάρτητα θα απαντήσω δημοσίως, κύριε Πρόεδρε. Και ας οι συνάδελφοι το καταψηφίσουν ή το ψηφίσουν. Εντάξει, θα το πω έτσι. Και εκτιμάρω πραγματικά και τα δύο θέματα αυτά τα οποία έθεσα, έστω και τηλεφωνικά ή έστω στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, να τελειώνουμε την ιστορία του μουσείου και με τη ρωμαϊκή επαφή.